Καλησπέρα. Το βραδινό vlog της Παρασκευής 10 Απριλίου 2020. Είπαμε, έχουμε απόθεμα από παλιά mail τα οποία περιμένουν για να γίνουν vlog. Είναι 100. Οπότε θα κάνετε υπομονή και με κάποια θέματα που ίσως σας φανούν ότι είναι λίγο βαρετά ή είναι λίγο πανελαμβανόμενα. Ο τίτλος είναι «Ο φίλος μου θέλει να τον ψάχνω εγώ». Καλησπέρα κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Θέλω τη βοήθεια σας σε ένα προσωπικό μου θέμα έχω σχέση τέσσερι μήνε και από την αρχή ο σύντροφο μου μου είχε πει ότι όταν είναι μαζί μου. Δεν του αρέσει να ασχολείται με το κινητό του και να μιλά με τους φίλους του και τα λοιπά και το αντίστροφο. Δηλαδή ούτε εσύ να ασχολείσαι με το κινητό σου και να μιλάς με τους φίλους σου και τα λοιπά. Όταν δούλευε, όταν είχε χρόνο μου έστελνε μηνύματα, με έπαιρνε τηλέφωνο. Τώρα που δεν εργάζεται κάποιες μέρες την εβδομάδα εξαφανίζεται. Όλη η μέρα δεν επικοινωνεί μαζί μου. Αυτό με πληγώνει και δεν ξέρω τι να κάνω. Σε μια συζήτηση του είχα πει ότι ήμουν στα ξαδέφια μου και μου είπε γιατί δεν με πήρε τηλέφωνο να βρεθούμε. Να συμπληρώσω ότι εκείνη την ημέρα δεν μου είχε στείλει ούτε μία καλημέρα και το απάντησα ότι εφόσον δεν μου είχε στείλει ούτε ένα μήνυμα πώς να τον έπαιρνα τηλέφωνο. Θέλει όταν δεν μου μιλάει όλη η μέρα να τον παίρνω τηλέφωνο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό και γιατί να τον πάρω τηλέφωνο να αυτός δεν στέλνει ένα μήνυμα. Μήπως θέλει να με τεστάρει, να δει αν ενδιαφέρομαι. Ουφ, πραγματικά έχω απογοητευτεί πάρα πολύ από τους άνδρες, δεν ξέρω τι να κάνω. Σας παρακαλώ, απαντήστε με, έχω ανάγκη την απόψή σα. Και σας είπα, ήταν τότε που έστελνα σε όλους παίρνει σειρά για βλό και μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, θέλω μια γρήγορη απάντηση. Και τη έγραψα. Μάλλον θέλει να σε τεστάρει, αλλά καλύτερα να μιλήσετε ειλικρινά μεταξύ σας. Να σε ρωτήσει ευθέως αν το θέλεις και να του πεις και το αντίστροφο. Και πέρα, πέρασαν 6 μήνε και ήρθε η ώρα που, για να κάνω το vlog. Και στέλνω στη φίλη, θα γίνει το vlog τελικά την Παρασκευή το βράδυ στις 8. Ε, σημειώστε ότι το έχω στείλει αυτό το mail από την 3η, 7 του, 7 του Απρίλη, δηλαδή πρωτού πάρω την απόφαση να, να μην παίρνω πλέον mail για vlog. Και μου λέει «Καλημέρα σας, με συγχωρείτε». Χαίρομαι πολύ που θα παρουσιάσετε τη δική μου ιστορία. Να είστε καλά. <coughs> Δυστυχώ έχουμε χωρίσει. Χωρί μια λέξη, ένα τσακωμό, κάτι. Η κατάσταση συνεχιζόταν, ήταν αδιάφορο. Στι αρχέ ξεκίνησε να ανεβάζει φωτογραφίε με κοπέλε που δούλευε μαζί. Δεν μιλούσαν και με πείραζε. Δεν είναι σωστό πράγμα, άμα μα πειράζει κάτι σε μια σχέση, να μην μιλάμε γι' αυτό. Μετά άρχισε να κοιτάει συνέχεια μια κοπέλα. Δεν μιλούσα μέχρι που του είπα ότι αν του συνεχίσει αυτό θα φύγω θεωρώ ότι δεν με σέβεται. Και περιγράφει η κοπέλα ότι στην αρχή της γνωριμίας τους της είχε, της είχε, κάνει παράπονο, λέει μου έκανε παράπονο στην αρχή, μου είπε ότι δεν ξεκινάω καλά τη σχέση, μου έκανε παράπονο γιατί πατάω καρδούλα στα σχόλια που μου έκανα στο facebook και μου είπε πως οι άντρε την καρδούλα στα like την παίρνουν στο ερωτικό. Δεν το ήξερα και σταμάτησα να λέω ευχαριστώ και να, να, και να ανεβάζω οτιδήποτε στο ίντερνετ για να μην έχει πρόβλημα. Γιατί το έκανες αυτό, γιατί μόλι γνωρίζει κάποιον, δέχεσαι να σου βάλει κανόνα να μην ανεβάζει τίποτε στο Facebook ή να σου λέει τη βλακεία ότι η καρδούλα σημαίνει ερωτικό. Δεν σημαίνει ερωτικό η καρδούλα, σημαίνει ε, I love it. Μ' αρέσει πολύ αυτό που έγραψε. Αυτό σημαίνει, δεν είναι ερωτικό. Αν θέλει κάποιο ερωτικό, θα σου γράψει τα ίσα. Θέλω κάτι ερωτικό. Και του είπα πω και εμένα με πειράζουν οι φωτογραφίε με άλλε, το σταμάτησε. Και μετά λέει ότι. Ε, σιγά σιγά αυτός άρχισε να γίνεται αδιάφορος, άρχισε να, να βγαίνει έξω και να μην την προσκαλεί, άρχισε να βγάζει φωτογραφίες με άλλες κοπέλες και... Ε, χωρίς να της πει τίποτα, τη χώρισε, εξαφανίστηκε, έκανε, της έκανε γκόστινγκ. Μου λένε οι φίλοι μου ότι δεν με θέλει έτσι όπως φαίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται, τον θέλω, είμαι μπερδεμένη. Λοιπόν, και για σένα και για όλες τις νεαρές κοπελίτσες και τις μεγαλύτερες κοπελίτσες και τους νεαρούς κύριους και τους μεγαλύτερους κύριους, έχω να πω το εξή. Όταν κάποιο μα θέλει ερωτικά, αυτό φαίνεται που το μίλιμ που λέμε στην Κύπρο. Δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητούμε αν μας θέλει κάποιος όταν πραγματικά μας θέλει. Έστειλε την πρώτη επιστολή όταν ήσουν μόνο τέσσερι μήνε μέσα στη σχέση. Αν από του πρώτου μήνε μια σχέση, από του πρώτου. και δεν είναι τυχαίο νομίζω ότι το έστειλε στου τέσσερι μήνε, γιατί έχουμε πει πολλέ φορέ ότι το ξελόγιασμα διαρκεί τρει μήνε. Το, οργα... το... ορμονικό ξελόγιασμα. Δηλαδή, αν μα αρέσει κάποιο ερωτικά και είναι καθαρά σωματικό και ορμονικό, ε... Θα κρατήσει αυτή η καψούρα τρει μήνε. Μετά θα χαλαρώσουν τα πράγματα. Από τη στιγμή που στου τέσσερι μήνε τη σχέση δεν σε έψαχνε και δεν ήθελε να σε τηλεφωνήσει και σου λέει εκ των υστέρων: Α, μα γιατί δεν μου τηλεφώνησες, Α, μα γιατί δεν με έψαξε, δεν νομίζω βλέποντα και την συνέχεια τη κατάσταση να ήθελε όντω να τον παίρνει σε τηλέφωνο, ήθελε με τρόπο να σε αποφύγει. Και δυστυχώ υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, και άνδρε και γυναίκε, οι οποίοι δεν είναι ίσχοι ίσω, ίσα. Δεν είναι στην επικοινωνία. Δεν λένε ρε, παιδί μου, ξέρει, ξενέρωσα. Δεν γουστάρω. Ή α το αφήσουμε ω εδώ. Όσο και αν θα πονέσει τον άλλον το να φάει μια χιλόπιτα, είναι πολύ εντιμότερο και θα τον πονέσει και πολύ λιγότερο από το να μην ξεκαθαρίζει ότι δεν γουστάρει πλέον και θε να το διακόψει. Δεν νοείται ερωτική σχέση χωρί πάθο και μιλάμε τώρα για ερωτική σχέση των 3, 4, 5 μηνών. Μιλάμε στην αρχή εντελώ. Αν δεν υπάρχει και από τι δύο πλευρέ ερωτική επιθυμία, αν δεν πεθυμάω ένα τον άλλο και από τι δύο πλευρέ, τότε δεν νοείται σχέση. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Φλερτάρουν δύο άνθρωποι. Μπορεί τον καιρό που φλερτάρατε στην αρχή τον καιρό που πρώτο γνωριστήκατε, αυτός να είχε κάτι άλλο στο μυαλό του, να του συνέβαινε κάτι άλλο οτιδήποτε και να, να, το, να το ξεκίνησε στο φλού αυτό μαζί σου ή να είχε κάποια άλλη σχέση και μόλις να χώρισε και να θέλει να κάνει ε, μια σχέση ανάκαμψης, ένα rebound relationship ή να του άρεσε σε εμφανισιακά ή οτιδήποτε άλλο. Ε, κάνατε τη σχέση, οι σχέσει είναι δοκιμέ. Δοκιμάζουμε αν ταιριάζουμε, δοκιμάζουμε αν κάνουμε, δοκιμάζουμε μέσα από μια σχέση αν τα συναισθήματα μα εξακολουθούν να είναι ε, αμοιβαία και έντονα και μετά από το πρώτο τρίμηνο και μετά από το πρώτο εξάμηνο και μετά από το πρώτο ενιάμηνο. Είναι δοκιμέ οι σχέσει. Μην παίρνετε δεδομένο ότι αν κάποιος ξεκινήσει μια σχέση μαζί σας, σημαίνει ότι όπως και δίποτε θα είναι ερωτευμένο συνέχεια ή θα είσαστε εσεί ερωτευμένε συνέχεια ή εσεί ερωτευμένοι συνέχεια. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο στι ερωτικέ σχέσει. Το μόνο που μπορεί να κάνει ένα άνθρωπο προκειμένου να προφυλάξει τον εαυτό του από αχρίαστο πόνο είναι να εντοπίζει νωρί τα σημάδια ότι ο άλλο δεν ενδιαφέρεται, να κάνει ξεκάθαρη συζήτηση, να πει ας, να πει στον άλλο. Δεν με ψάχνεις, δεν με παίρνεις τηλέφωνο. Μήπως έχεις βαρεθεί, Θε να του σταματήσουμε. Να δίνει τον άλλον την ευκαιρία να σου πει τι συμβαίνει, να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση, θα πει κάποιο. Μα τι λε, θα του βγάλουμε από τη δύσκολη θέση, τον εαυτό μα βγάζουμε από τη δύσκολη θέση. Γιατί τέτοιοι τύποι, οι οποίοι περιμένουν από τον άλλον να του χωρίσει ή ακόμη χειρότερα κάνουν πράγματα για να νευριάσουν τον άλλον να του χωρίσει, είναι δειλοί. Και δεν κάνουν μια σχέση αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε δεν είναι φυσιολογικό, ούτε υγιές, ούτε αναμενόμενο σε μια πραγματική ερωτική σχέση να μην ψάχνει ο ένας τον άλλο. Ούτε το αντίστοιχο που κάνουν κάποιες κοπέλες με βρίσκει σύμφωνη, ότι δεν θα τον πάρω τηλέφωνο, δεν θα του στείλω μήνυμα, δεν θα τον ψάξω για να μην φανώ ότι τον θέλω, για να μην φανώ εύκολη, για να κρατήσω ισορροπίες. Ποιες ισορροπίες? Είτε σε θέλει ο άλλος είτε δεν σε θέλει. Και τα νέτα το σε θέλω αλλά δεν ισχύει. Ή θέλω να είμαι με κάποιον και κοινό γη και ουρανό για να είμαι μαζί του, ή μου είναι αδιάφορος και απλώς τον αφήνω εκεί πέρα για καβάντσα. Η γνώμη μου, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας η γνώμη. Δεν, μιλάμε τώρα γενικά. Ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν γνωρίζουμε, αλλά καλός εχόντος των πραγμάτων, δηλαδή χωρίς να υπάρχει οτιδήποτε άλλο, ο Άνθρωπο με τον οποίο έχουμε φτιάξει σχέση να έχει κάποια αναπτυξιακή διαταραχή που να μην ξέρει να επικοινωνεί. Μ? Τη στιγμή που είμαστε με έναν άνθρωπο που έχει στόμα και ξέρει να μιλήσει και που μπορεί να εκφραστεί και έχει επικοινωνιακέ ικανότητε, και για τον πρώην σου γνωρίζουμε ότι έχει επικοινωνιακέ ικανότητε επειδή μια χαρά βγαίνει με τι παρέ του και με του φίλε του και με τον ένα και με τον άλλο, ήξερε, ήξερε να είναι κοινωνικό με άλλα πρόσωπα εκτό από σένα, σημαίνει ότι για να μην τι εξασκεί μαζί μα, σημαίνει ότι δεν γουστάρει και καλύτερα να φύγουμε εμείς νωρίς. Μην αφήνετε τον εαυτό σας να κατασπαταλάτε σε σχέσεις ιδιαίτερα ανούσιες και ταλαιπωρητικές. Καλό βράδυ, φιλιά και καλό Σαββατοκύριακο.